Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά να ξέρεις όμως που έχουν κάνει 2-3 ρεκτιφιέ. Είναι κατεβασμένη η καμπάνα. Εκεί που κάνει σκαλοπάτι, φαίνεται ότι την έχουν φτιάξει. Αλλά την έχουν πάει πάτο, τέρμα. Ωραία, εντάξει, ρε ζωή. Ναι. Πιστεύω ότι θα τη φτιάξω. Όχι, πιστεύω, θα τη φτιάξω. Θα τη φτιάξω. Το πώς είναι δικός μου λογαριασμός. Έτσι λέει σε μια ταινία ο Λέγκος. Και αυτή του αρέσει. Δικός μου λογαριασμός. Και αυτός της αρέσει. Δικός μου λογαριασμός. Και εσύ τι θα κάνεις. Δικός μου λογαριασμός. Και αυτό είναι ο λόγος. Δικός μου λογαριασμός. Ωραία. Πάρα να τη φτιάξω και θα την κάνω και βίντεο. Να δείξω στον κόσμο πώς επισκευάζουμε μια καμπάνα για να σώσουμε μια κατάσταση και να βγάλουμε λίγο ακόμα παραπάνω το χρόνο της προπόνησης. Εντάξει, έγινε. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Με τη ρίλον, έλα, τη δικιά σου. Φίλια πολλά. Ωραία, πάμε. Γράφουμε. Ναι. Γράφουμε. Χαίρομαι και γονικά μου. Κυρίες και κύριοι. Ας το τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Γελάμε γιατί δεν έχει σταματήσει να βαράει. Θέλω να κάνω μια ωραία εισαγωγή και δεν με έχει αφήσει. Κυρίες και κύριοι, hello και welcome. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα το κατάστημα είναι κλειστό και βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα βιντεάκι, να το ανεβάσουμε μπαμπαμ. Δεν σταματάει το τηλέφωνο και Κυριακή ερχόμαστε να κάνουμε βίντεο, βαράει. Και πριν τη λιτοσκόνουμε και λέει, ναι, έλεγα μήπως εκεί. Λοιπόν, στο θέμα μας, ο φίλος μου ο Ζώης ο Κοκκίνης, κατοχος TM 125, έχει μια καμπάνα η οποία μου λέει βάζω μπρος, βάζω πρώτη, κρατημένο συμπλέχτη και το μηχανάκι φεύγει. Όταν φεύγει το μηχανάκι σε μια τέτοια φάση, έχει κάνει σκαλοπάτι η καμπάνα από τα συμπλεχταρίσματα και μπαίνουν μέσα τα δισκάκια στα λούκια και δεν ανοίγουν τα φιμπερένια από τα μεταλλικά. Δεν κάνουν αυτή την κίνηση. Και εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε μια λίμα, το λιμάρουμε, φεύγει το σκαλοπάτι. Αλλά αν το λιμάρεις μία, δύο, τρεις φορές, το αδυνατίζεις. Και όταν το αδυνατίσεις, δεν θα μείνει τίποτα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Να δω το σκαλοπάτι. Φαίνεται. Αυτό ήταν το σκαλοπάτι. Παίρνουμε μία λίμα και το λιμάρουμε. Και το λιμάρουμε. Βγάζουμε 2-3 χρονιές, το ξαναλιμάρουμε. Αλλά μάγκα μου, αυτό εδώ αρχινάει να δυνατίζει, να κατεβαίνει. Και δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα πώς είναι όλο αυτό εδώ. Αυτό το τετράγωνο εδώ πέρα φαίνεται, ας πούμε, να είναι 5 χιλιοστά εδώ. Εντάξει, αυτό 5 χιλιοστά, αυτό τίποτα. Κοιτάξτε πόσο λείπει από το παχύμετρο. Δηλαδή αν αυτό εδώ είναι 5, εδώ λείπουν 2,5-2 χιλιοστά και... Όταν υπάρχει ανταλλακτικό, το αλλάζουμε. Δεν είναι φτηνές, είναι ακριβές. Κάποιες βελτιωμένες, οι οποίες αυτό εδώ το αλουμίνιο από μαγνήσιο, στη δίνουν σαν κόφα και τρως τις υλοσυνδέσεις και την αλλάζεις. Να πούμε μέσα η καμπάνα ότι έχει κάτι συνεμπλοκάκια όπως είναι η ρόδα στο παπί πίσω με τα συνεμπλοκ του γρανάζιου εδώ μέσα. Αυτά εδώ τα βιδάκια τα τρυπάς, τα τροχίζεις, τα βγάζεις, βγαίνει το γρανάζι, αλλάζεις αυτό το κέλυφος και βάζεις πιο βελτιωμένο. Τώρα που εμείς είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη και θέλουμε τώρα την καμπάνα να πάρουμε, αλλά παραγγέλνεις και δεν έρχεται ποτέ, βρίσκουμε τρόπους να την επισκευάσουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα γεμίσουμε με αλουμινοκόλληση αυτό εδώ τα 2 χιλιοστά που θέλουμε, αυτό το ράφλες, το κυματιστό, και θα κάτσουμε μετά ή με έναν τροχό ή με τη λίμα να το φτιάξουμε, ώστε να είναι ολόισιο. Εάν δείτε, είναι φαγωμένα από τη μία μεριά. Για ποιο λόγο. Γιατί ο κινητήρας γυρνάει δεξιόστροφα και αυτό γυρνάει αριστερόστροφα. Όπως μπαίνουν τα δισκάκια και κάνει τον gap, έχει φάει μόνο αυτή την πλευρά, όχι αυτή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το μαγικό εργαλείο μπρος, το οποίο το έχουμε αγοράσει από την εταιρεία του ιδιοκτήτη της καμπάνας, για να τους ευχαριστήσω που με βοηθάνε, την εταιρεία του Κοκκίνη, Γιάννης Κοκκίνης, Ζώης Κοκκίνης, TM,
Και πάμε να το κολλήσουμε με την μηχανή ρήλων που έχουμε για αυτές τις δουλειές. Hello και welcome. Πάμε. Πώς βλέπετε, έτοιμος με στολή εργασίας. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο με το XDB είδα μηνύματα από Ρεστιάδα, από Μόναχο, από Κορσική, από Νότια Γαλλία. Η Νότια Γαλλία λένε ότι είναι μοτοσυκλετομάνα, τους στέλνω τα χαιρετίσματα και τα φιλιά. Και μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να σας ανακοινώσω ότι κάποια στιγμή θα κάνω ένα live. Κάντε εγγραφή και στο Instagram, γιατί από εκεί θα το ανακοινώσουμε, ότι μαγκές, σήμερα θα κάνουμε live στο στούντιο, στο καινούργιο μας στούντιο. Θα έχουμε λάπτοπ, θα έχουμε γραμματείς, φαρισαίους, θα μας λένε ερωτήσεις απαντήσεις στο Q και Α. Διάφορα τέτοια. Και να στείλω και χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπει, από Κρήτη μέχρι Εύρο, από Ζάκηθο μέχρι Χίο και αυτά που είπα πριν, Κορσική και τέτοια. Είναι τα τελευταία μηνύματα έτσι που ζέριξα μια ματιά στο κινητό μου. Λοιπόν, έκανα μια δοκιμούλα πριν ξεκινήσω να κάνω συγκολλήσεις για να μην κάνω χρόνο. Κολλάει, θέλει, είναι μείγμα. Τώρα δεν ξέρω ότι δεν είναι καθαρό αλουμίνιο. Και το πάω λαου-λαου. Το πάω με το γάντι που λέμε, για να μην μου τέτοιο. Και θα γεμίσουμε τα δοντάκια, τα σκαλοπατάκια και μετά θα δουλειάνουμε. Πάμε να το κάνουμε και να δούμε πώς θα βγει. Έλα. Λοιπόν, παιδάκια μου όμορφα, είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαι ο καλύτερος συγκολλητής, μέρες στα το 10, αλλά δεν μπορώ να σας πω πόσο βαθμολογώ τον εαυτό μου. Η δουλειά είναι ότι οι κολλήσεις μου είναι πολύ καλές και έχω γεμίσει αυτό που λέμε που κάνει το σκαλοπάτι. Ωραία. Επειδή έχω τελειώσει, θέλει άλλη μια μικρή βελτίωση, πάμε να βάλουμε τα λιαντικά εργαλεία για να τη φτιάξουμε. Ωραία. Πάμε. Πρώτα θα πάρουμε τα εξωτερικά, τα χοντρά, να τη φτιάξουμε όσο πιο καλύτερα μπορούμε την καμπάνα του φίλου μας, του κοκκίνη. Να πούμε ότι... Σταμάτα ρε. Να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες βέργες. Είδατε που γέμιζα τα λούκια. Υπάρχει βέργα με μαλακό αλουμίνιο, πιο σκληρό, ακόμα πιο σκληρό. Εμείς βάλαμε κάτι, όχι πολύ μαλακό. Βάλαμε κάτι ίδιο με το υλικό που έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία κατασκευής της καμπάνας. Ωραία. Προχωράμε. Το γυαλίζω γύρω-γύρω με το δισκάκι μου το αγαπημένο και μετά θα αλλάξω δίσκο για να φτιάξω τα μέσα έξω και να μετρήσω με το παχύμετρό μου 14 χιλιοστά όσο είναι το δισκάκι που θα μπει μέσα και δεν θέλουμε να κάνει τα πέρα δόθε. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα subscribe. Σε εσάς που ήδη έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μπορείτε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι. Κάπου εδώ είναι στην οθόνη, να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό εδώ, αυτή η εργασία, δεν είναι συνυφασμένη με τις εργασίες που γίνεται μέσα στο συνεργείο. Τώρα δηλαδή μπορεί να δείτε το βίντεο και να πείτε θα πάρω την καμπάνα να την πάω στο Λιβανά. Δεν θα έχω χρόνο να τη φτιάξω. Είναι μια ειδική περίπτωση, είναι για το φίλο μου το Ζώη και τον την κάνω και δώρο. Είναι ο άνθρωπος που μου έχει πουλήσει την Αργό, την Ρήλον, με αυτή που το κόλλησα και τον εξυπηρετώ.
γιατί είναι ένα μηχανάκι, δεν είναι Yamaha. Να πας στη Yamaha αυτή τη στιγμή, στη Honda ή στη Suzuki, στην Kawasaki να το πάρεις. Είναι άλλη μάρκα που μπορεί να μην υπάρχει και να το ψάξουμε. Να το παραγγείλουμε και να έρθει να αργήσει. Αυτό. Πάμε να το αποτελειώσουμε. Τι είπες τώρα, ρε. Να το δείξω λίγο στην κάμερα. 14 χιλιοστά. Εδώ είναι από το παλιό, από το... όταν έκανε τα σκορτσαρίσματα το μηχανάκι. Εντάξει, ο δίσκος που πάταγε. Και εδώ, αγαπημένοι μου συνδρομητές, είναι το καινούριο. Το οποίο το έχουμε χτίσει. Είναι γύρω στα 2 χιλιοστά. Το έχουμε λιάνει από την από εδώ μεριά και το έχουμε λιάνει και από την από εδώ μεριά. Και είναι 14 χιλιοστά και έχουμε αφήσει και μια μικρή ανοχή, ένα τσικ στο παχύμετρο. Το βλέπετε? Πολύ χαρούμενος είμαι που το κατάφερα. Δεν κάνω κάθε μέρα, δεν κολλάω κάθε μέρα. Δεν είμαι ο Βασίλης ο Ζέρβας, ο φίλος μου, που κολλάει και το χέρι του είναι τέτοιο, εντάξει. Ναι, πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα και να τελειώσουμε την καμάρα του φίλου μας από εκείνη. Πολύ ωραία, πάμε. Γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα και πολύ γουστάρω και πολύ χαίρομαι. Δεν είναι ότι δεν θέλετε να πάρουμε μια καμπάνα, πάμε και την παίρνουμε. Είναι ότι εγώ θέλω να το κάνω τώρα. Τώρα με έπιασε η τάβλα. Θα πάω τώρα, θα το φτιάξω, θα το μοντάρω και έφυγα για Μαριμπόμπη, για προπόνηση. Λοιπόν, έτοιμη η καμπάνα. Είναι έτοιμη η καμπάνα του φίλου μου του Κοκκίνη για το TM. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να σας δώσω ραντεβού για το επόμενο βίντεο που θα τα πούμε πάλι. Hello και welcome. Α, τι ήθελα να πω. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Instagram. Αν είμαι εγώ στο Μακεδονία TV. Εγώ είμαι. Εκτός από μηχανικός μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων και κινητήρων εσωτερικής καύσεως, σπούδασα και ηθοποιός. Αλλά για να μην με κόψει πείνα, μαθητεύνη και άστινε. Φτιάνω μηχανάκια. Ναι, εγώ είμαι σε ένα σύριαλ που έπαιζα μαζί με τον Τάνο, γύρω στα 14, 15, 16 επεισόδια. Έκανα τον Μιχάλη Διαμαντόπουλο, έναν διοικητή της αστυνομίας. Γιατί μου λένε, είσαι, δεν είσαι, ναι, εγώ είμαι. Όχι, δεν είσαι εσύ. Ρε, μα με ρωτάς, μην μου πεις τα σηκώτια, δεν μπορώ να γράφω κιόλας. Και με βλέπει η γυναίκα μου και νομίζω ότι μιλάω με. Λοιπόν, αυτά. Να περάσετε καλές γιορτές. Hello και welcome. Γεια σας. Χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα και τα φιλιά μου στον απόδημο ελληνισμό. Καλά το είπα. Μέχρι. Στην ξενιτιά που μας βλέπουν από Αμερική, Βραζιλία, Κορσική, στο φίλο μου στην Ταϊλάνδη. Πώς το λένε μου, ρε, εκείνον εκεί. Κάτσε να το θυμηθώ μισό λεπτό. Μισό λεπτό, άντρα, μισό λεπτό. Να τη χα φανκτικ. Ξέρω πώς. Δεν το θυμάμαι το όνομά του, του στέλνω τα χαιρετίσματά μου στην Ταϊλάνδη, στο Πουκέτ εκεί σε κάτι άλλο ανήσους και hello και welcome. Γεια σας, τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά.